Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Καρνανικών Ωραίων αναφέρει ότι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης στερεών, αποβλήτων και αδρανών υλικών εντός του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού συνιστούν εν δυνάμει μολυσματικές εστίες με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους αλλά και σε προστατευόμενα είδη. Αποτελούν επίσης ρηπατικές εστίες, τις οποίες παρισφραίουν τροκτικά με μεγάλο κίνδυνο καταστροφής φωλεών, αναπαραγωγής και διαβίωσης σημαντικών ειδών πανίδας. Ο Φορέας Διαχείρισης στα τέλη Αυγούστου του 2021 προχώρησε σε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού». Στόχος της δράσης να προσδοθεί σε 11 περιοχές του Εθνικού Πάρκου η φυσιολογική τους μορφολογία, η βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων αυτών αλλά και η προστασία των ειδών πανίδας που διαβιούν σε αυτές. Κατά την συνήθι επόπτευση αλλά και μετά από καταγγελίες και διενέργεια αυτοψιών από το προσωπικό του φορέα είχαν εντοπιστεί 23 θέσεις ανεξέλεγκτης απόθεσης σύμμικτων υλικών οι οποίες να χρήζουν επεμβάσεων και το συνολικό βάρος των στερεών υλικών στις θέσεις αυτές είχε εκτιμηθεί στους 1.300 τόνους. Πράγματι ο φορέας διαχείρισης εκπόνησε το έργο καθαρισμού του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού στα πλαίσια του ΜΠΡΑ. Καθαρίσαμε 1.300 τόνους απορριμμάτων από διάφορες περιοχές, όπως είναι η Λυσιμαχία, στο μέρος της Ερμίτσας της Λαγκαδιάς και στο κομμάτι του Μεσολογγείου η Αγία Τριάδα, ο Βάλτος της Φοινικιάς, το ΤΕΗ Μεσολογγείου, η Λιμνοθάλασσα της Κλίσοβας και τα Κλεισορέματα. Εδώ και αρκετά χρόνια ο φορέας έχει υλοποιήσει μια μελέτη που εντόπισε τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Μιλάμε για 13 τοποθεσίες με 23 σημεία. Καθαρίσαμε αυτές τις περιοχές και τα αδρανή υλικά, τα κλαδεύσιμα υλικά, τα απορρίμματα που μαζέψαμε, διατέθηκαν σε ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Είναι μια αρμοδιότητα των Δήμων της Ελλάδας η αποκομιδή των υπορριμμάτων. Ο φορέας σε αυτοψίες που κάνει με τους επόπτες φυλακές του έχει εντοπίσει πάρα πολλά σημεία. Ο φορέας διαχείρισης κάνει έγγραφα προς τους Δήμους που έχουν την αρμοδιότητα. Δυστυχώς αυτοί έως σήμερα δεν έχουν κάνει κάτι. Επομένως, αναγκαστήκαμε να προβούμε στο τεχνικό δελτίο του ΜΠΡΑ και να καθαρίσουμε το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου. Ο στόχος αυτής της δράσης είναι τριπλός. Απ' τη μία, να ενισχύσουμε τον οικοτουρισμό στην περιοχή μας. Απ' την άλλη, να μειώσουμε τις μολυματικές ασθένειες που προκαλούν τα διάφορα είδη απορριμμάτων σε ανθρώπινες κοινωνίες. Και τρίτο και πιο σημαντικό, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα ενδιαιτήματα άγριας ζωής αλλά και τους οικότοπους της περιοχής μας ανέπαφους από υποβάθμιση λόγω της διάθεσης απορριμμάτων, κυρίως από τους πολίτες. Θα ήθελα με αφορμή τη σημερινή αυτή συνέντευξη να παρακαλέσω τους δημότες όλων των Δήμων και τους πολίτες γενικότερα να μην αφήνουν απορρίμματα στην Ήπεθρο, διότι είναι περιοχές Natura και σημαντικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα, όσο επίσης και τους Δήμους να ενεργοποιηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, μια και είναι μια από τις βασικές αρμοδιότητες βάσει τον κώδικα Δήμων Ελλάδας.